Λοιπόν, στον κύριο Αρβανιτίδη από το κίνημα αλλαγής και όχι Κινάλ, πιπέρι στο στόμα, δεν το ξαναπώ έτσι, ή προς αντιστάθμισμα, να λέω Κινάλ, θα λέω Νουδού. Όπως θέλετε. Ωραία. Εκφράστε λοιπόν... την εσείς καθορίζετε λοιπόν... τον τρόπο έκφρασης. Γιατί δεν ενοχλείτε που λέω Κουκουέ. Εγώ γιατί να ενοχληθώ. Και Κουκουέ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μας πειράζει. Συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όχι, γιατί έχω ένα πρόβλημα εκεί στα ρο. Πείτε μου λίγο τώρα, για να πάμε λίγο σοβαρά. Είπατε νωρίτερα ότι δεν είναι η 13η σύνταξη το διακύβευμα, κύριε Βαρκή. Είπα ότι δεν έχουμε εθνικές εκλογές, δεν αντιλαμβάνουμε το αφήγημα της 13η σύνταξης, δεν αντιλαμβάνουμε ως αριστερή πολιτική, προοδευτική πολιτική, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές να πιστώνω 250 ευρώ στους ανθρώπους. Αυτά τα κατήγγειλε η συγκεκριμένη αντίληψη, θα κατήγγειλε στις δημοτικές εκλογές. Λέγανε βάζετε φακελάκια με λεφτά κλπ. Είναι δυνατόν μια εβδομάδα πριν να πιστώνουν λογαριασμοί να δίνετε ένα τρίτο της κανονικής σύνταξης, να βαφτίζετε 13η αντιστοιχία με αυτά τα πράγματα. Καταγγελόταν πάντα ως στρέβλωση της βούλησης του ελληνικού λαού. Πάμε τώρα στην ουσιαστική συζήτηση. Έγινε καμιά συζήτηση για την Ευρωβουλή και τις ευρωεκλογές. Η Ευρώπη αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει. Υπάρχουν ζητήματα, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μιας πολιτικής που προηγουμένως είπα ο απτός μου Δημήτρης, η Ευρώπη τα έχει λήξει και εσείς πολλές φορές περιγράφετε κάτι το οποίο δουλεύει. Συντηρητικές πολιτικές, μετά το Μάστριχ, κάποιες συγκεκριμένες αντιλήψεις οδηγούν την Ευρώπη. Αυτοί έχουν επιλέξει τη σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Αυτές οι συζητήσεις και το τι λένε οι κοινοβουλευτικές ομάδες ευρωπαϊκές, οι οποίες έχουν ατζέντα. Πώς θα φορολογηθούν οι μεγάλες εταιρείες. Αλλά είναι αργά πότε. Να ακούστε. Ξαναγυρίσει η ατζέντα εκεί. Ακούστε, όχι, το όταν κάποιοι. Πλέον σε δύο μέρες από τώρα προφανώς. Η μάχη γίνεται με όλους, όπως είπατε νωρίτερα, όχι καλούς. Εγώ να μην τους χαρακτηρίσω πιο χοντρά όπως το κάνω στο ραδιόφωνο. Ακούστε. Θα είμαι λίγο επιηγής. Είναι ένα παροχημένο μοντέλο από μέρους της κυβέρνησης αυτές οι παροχές. Τις είχαμε δει και στο παρελθόν να συμβαίνουν. Απλά μου έλεγε ο Βενιζέλος, ο Καστανίδης προχθές, ότι παλιά υπήρχε ένα θα σας δώσουμε, τώρα σου λέει σε πληρώνω, πήγαινε να με ψηφίσεις. Εγώ το χαρακτηρίζω πιο χιδαίο αυτό. Ακούστε όμως. Προηγουμένως η αγαπητή συνάδελφος έβαλε προνέκτημα τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Έχει αφαιμαχθεί ο ελληνικός λαός. Έχει πληρώσει ό,τι μπορούσε και από δεν μπορούσε. Ποιον, κύριε Αρβανιτίδη. Δεν με αφήνετε όμως, σας παρακαλώ. Πότε, κύριε Αρβανιτίδη. Σας παρακαλώ όμως. Πάρτε το λόγο και πείτε αυτό που νομίζετε. Από εσάς. Από την υπερφορολόγηση. Από το πακέτο που μας φέρατε. Από το βαρουφάκι και όλες αυτά τα οποία συνέβησαν στη χώρα και χρέωσαν τη χώρα με ό,τι χρέωσαν. Τα προηγούμενα χρόνια βάζουμε ένα χ. Πέντε χρόνια κυβερνάτε. Τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα από τον Παπανδρέο άλλαξε 7 χρόνια. Η περίοδο ήταν 10. 5 χρόνια κυβερνάτε. Και πήρατε μηδενικό έλλειμμα. Δεν πήρατε μια τρύπα 35 δισεκατομμυρίων το 9 που έπρεπε να μειωθεί. Και τι λέτε, πήραμε. Μα σας κόψανε, ακούστε. Τι λέτε, πήραμε, άδεια ταμεία πήραμε. Έλλειμμα σας λέω και άδεια δεν καταλαβαίνετε τον όρο. Πήραμε. Έλλειμμα σημαίνει εσείς ότι η χώρα. Τη χώρα. Εμείς χρεοκοπήσαμε τη χώρα. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Γιατί δεν ολοκλήρωσε ο Σαμαράς την τέταρτη αξιολόγηση. Γιατί την ολοκλήρωσε. Τότε γιατί υπήρχε το Μέγκα Καρδουβέλη. Ναι, αυτό είναι στρατηγική, εν πάση περιπτώσει, τη πόλωση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την εθνική πολιτική, να μιλήσουμε. Πάρτε λοιπόν τα στοιχεία του ΑΔΑΕ. Εσείς μιλάτε για την εθνική πολιτική. Πάρτε τα στοιχεία του ΑΔΑΕ. Γιατί δεν μιλάμε να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Για τους συνταξιούχους. Να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Ακούστε και για την πάει η Ευρώπη. Ακούστε να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ πάρα πολύ ευχαρίστω γι' αυτό. Ακούστε να μιλήσουμε. Ακούστε με. Συντάξεις. 14... Μα τόση ώρα λέτε να μιλήσουμε για την Ευρώπη και μιλάτε πάλι για την εθνική πολιτική. Με αυτή είναι η ερώτηση που μου έκανε. Σας λέω λοιπόν. Εγώ για την Ευρώπη έχω μιλήσει με υποψήφιους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Ακούστε σε 15 εκπομπές μου. Έχω κάνει το τάμα μου μέσος στην όρος, Ευρώπη. Μέσος όρος εισοδήματος συνταξιούχων, 14.000 κάτι, στη δημοσιευμένα στοιχεία της ΑΔΑΕ. Σε ένα χρόνο, 13.127 χιλιάρικο κάτω. Σου πήρα ένα χιλιάρικο λοιπόν, δεν είναι δικά μου στοιχεία αυτά. Είναι τα δημοσιευμένα πριν 10 μέρες στοιχεία όσον αφορά το μέσο όρο, το μεικτό των συντάξεων. 14.187, 13 σε ένα χρόνο. 1.000 ευρώ πίσω. Και σου δίνω 300, 250. Δώστα, οτιδήποτε μπορεί να δοθεί για να στηρίξει τις οικογένειες, καλώς δίνεται. Αλλά. Καλώς δίνεται όμως. Προφανώς. Τι ερώτηση είναι αυτή. Μέχρι τώρα μου λέτε. Και γι' αυτό θέλετε να σας ψηφίσουμε. Κακώς δίνεται. Και γι' αυτό λέτε τον ελληνικό λαό. Ψηφίστε μας. Κακώς δίνεται. Είπε κανένα ποτέ σε αυτό. Είπατε προηγουμένως. Τον τρόπο, το πώς και το επιχείρημα. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός τη χώρα να λέει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχει τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος λέει, κύριο Παπακοσταντίνου. Από τώρα τέλος η 13η σύνταξη. Τέλος η 13η σύνταξη. Σε ποιους απευθύνεστε. Μα μου λέτε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ότι οι άνθρωποι, ο λαός αποποιήθηκε. Τα οικονομικά των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεχνάει ο λαός. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξεχνάει. Εγώ πάντως, αγαπητοί μου συνάδελφε, όταν πιστώθηκαν οι λογαριασμοί και είδα τις ουρές στα ATMs, αισθάνθηκα φοβράσιμα. Ουρές ανθρώπων περίμεναν τα 2,50 στο ATMs.
Γιατί είναι 2,50. Είναι για κάποιους 2,50 και για άλλους είναι 2,80. Και για άλλους είναι 500. Αν ήταν το μέσο σώρο 2,80 τα καλύτερα. Ναι. Τώρα εδώ βέβαια και με την ιδιότητα της ηλικίας σου όμως. Για να κλείσω αυτή τη συζήτηση. Δεν δέχομαι δύο επιχειρήματα. 120 δόσεις σας το κάνω δώρο για να πληρώσεις αυτά που σου έχω βάλει. Που δεν μπορεί να τα πληρώσει και δεν αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει. Ακούστε. Και δεύτερον, να λέει ο Πρωθυπουργό ότι στο ψηφοδέλτιο που θα πάτε την Κυριακή θα γράφει 13 σύνταξη. Το θεωρώ ότι υποτιμάται νοημοσύνη. Τα περισσότερα χρέη υπήρχαν πριν από το 2014. Πάλι κάτι άλλο. Έχετε την εντύπωση, συνάδελφοι. Έχετε εντύπωση ότι γράφει κατά χρέη την ενέργεια σα. Έχω την εντύπωση ότι τι 120 δόσει δεν τι έχετε μελετήσει καλά σε πόσου αφορούν, αν αφορούν. Αυτό θα καταπόδειξε. Εκλογές θα περάσουμε. Παιδιά, το λέμε το αφήνει. Είναι ένας μύθος ο οποίος σκοπίμως μεγεθύνθηκε, δεν είναι πολιτική εγώ εκτίμηση. Εγώ δεν είμαι στην αγορά, κύριε Βενιέρη. Εγώ δεν είμαι στην αγορά, αλλά ακούω τους ανθρώπους στην αγορά και τους ακούω στην ΕΡΤ που μιλάνε τους ανθρώπους της αγοράς. Και δεν λέω δεν τώρα έχω για το χρόνο τώρα να βγάλω τρεις ανθρώπους, όχι πολιτικούς. Και για τον κύριο Μίχαλο που μιλάει, δεν είναι πολιτικός. Ξέρετε σε ποιους αφορούν οι 120 δόσεις. Και τον κύριο Κροκίδη που σε ποιους αφορούν. Και ακούω λοιπόν ποιους αφορούν. Γλέζη, αφήστε... Και πόσο ευχαριστημένοι είναι από αυτή τη διευθυνση. Ξέρετε σε πόσους αφορά, σε ποιους αφορά, σε τι ποσά το θέμα των 120 δόσεων το οποίο εξαιρεί επιχειρήσεις. Σε φυσικά πρόσωπα 500 και 800 ευρώ καλώς και έχει. Ξέρετε γιατί φούντωσε. Ξέρετε γιατί φούντωσε. Γιατί από το κίνημα γέροντες, από το κίνημα μην πληρώνεται. Τα... Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Φούντωσε. Θα πιάσει τόπο αυτή η ιστορία στον κόσμο. Ή να το πω διαφορετικά. Εσείς πώς θα την αντικρούσετε. Είπε ο κύριος Αρβανιτίδης, εγώ ντρέπομαι που βάλανε τον κόσμο να τον εξαγοράσουν με 250 και 300 ευρώ και 400 ATMs. Εντάξει. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Έτσι. Το μόνο το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνουμε και πρέπει να κάνει ο κόσμος, είναι υπομονή. Υπομονή. Αυτή είναι η πολιτική ζωή της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης, δυστυχώς, και αυτή δείχνει, ας πούμε, και αυτό δείχνει, και αυτό δείχνει την κατάσταση της οριμότητας της πολιτικής μας ζωής, που κυβερνάται από ριζοσπαστική αριστερά. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να. Αυτή η κυβέρνηση κάνει αριστερές πολιτικές, μάλλον δεξιές κάνει. Σας αντιγράφω. Εγώ έχω διαφορετική άποψη από αυτό εδώ. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πραγματικά αριστερή κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικώς αποτελείται από κομμουνιστές, ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και είχαν τη δική τους την πορεία. Είναι, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που κυβερνάται από μια τέτοια κυβέρνηση, δηλαδή τη οποία το κόμμα δεν ανήκει. Η Μέρκελ, για παράδειγμα. Τι κομμουνιστές είναι αυτοί. Η Μέρκελ δίνει συγχαρητήρια, διότι η Μέρκελ ήθελε από τον Τσίπρα δύο πράγματα και τα οποία τα πήρε. Ωραία. Ήθελε το υπερταμείο. Εσείς πώς βγάζετε συμπέρασμα ότι είναι κομμουνιστές και τα Σκόπια. Από εκεί προέρχονται. Α, από εκεί προέρχονται. Προφανώς. Την καταγωγή δηλαδή. Προφανώς τώρα. Και αν δεν είναι περισσότερο από εκεί προέρχονται. Ο κύριος Αρβανιτίδης όμως σας είπε ότι αυτή η πολιτική λοιπόν, που υλοποιούν δεν είναι αριστερή. Είναι δικιά του. Αυτό σας είπε. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν είναι δικιά μας πολιτική. Σίγουρα δεν είναι δικιά μας πολιτική. Δηλαδή είναι φιλελεύθερη πολιτική. Λοιπόν, εσάς είστε. Αυτοί είναι ότι είμαστε φιλελεύθεροι, οι άλλοι μας λένε ότι είμαστε αριστεροί. Να θυμίσουμε. Όταν κοιτάζετε από εδώ και βλέπετε την κυρία Παπακώστα... Όταν κοιτάζετε από εδώ και βλέπετε την κυρία Παπακώστα, είναι δεξιά. Άμα κοιτάξτε που θα γίνει και δείτε τον κύριο Φίλη, είναι αριστερά. Στον κύριο Πολάκη δεν το έχω ακόμα ζυγίσει. Αν δω μπροστά στα Πολάκη, κυρία Αγγλίση, έχετε κανένα νέο που έχουν βάλει. Συμπεριφέρεται. Όσο εκ τούτου να συνεχίσουμε, εξαφανίζεται. Αυτά τα οποία ζούμε αυτή τη στιγμή οφείλονται στην ιδιομορφία αυτή τη χώρα μα. Πουθενά άλλου δεν γίνονται, τουλάχιστον στην εγκεντρική Αυστρία. Το ζήτημα λοιπόν είναι έτσι, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το καθήκον μα στην Κυριακή. Έτσι όπως θα αισθάνεται ο καθένας. Και μετά να κάνουμε λίγο υπομονή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας θα κάνει εκλογές 20 Οκτωβρίου. Θα το πάει. Το είπε ο κύριος Παπάς σήμερα τότε θα κάνει. Θα το πει. Μα γιατί να κάνει νωρίτερα. Ακριβώς γιατί να κάνει νωρίτερα. Λοιπόν, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα η αριστερά. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι υπομονή. Έτσι. Να φύγουν. Να μας αδειάσουν τη γωνία με το είναι, καλό. Δεν είναι το καλό. Αεράκι μετά, το οποίο θα διώξει μετά, τα φύλλα του φθινοπόρου. Ακούστε με λίγο. Ο κύριος Τσίπρας προχθές είπε στη συνέντευξή του στο News 247, όπως λέγεται 24-7, περιμένετε, λέει, θα δούμε τώρα μετά και δωράκι για τα Χριστούγεννα. Δεν είναι. Αν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, όπως λέτε, θα έρθει με ένα άλλο πακέτο, θα βάλει στο φακελάκι κάτι ακόμη. Και θα πρέπει εσείς να μείνεστε. Και θα κάνει είχε και πει ήδη. Είχε θα πει... θα δημιουργήσει πλειοψηφία για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ποιος? Αν βάλει κάτι παραπάνω που λέτε. Ο κύριος Καμένος λέει: αν θα εκλεγεί, θα πάει να το στηρίξει πάλι. Μπορεί να έχει και άλλη δουλειά εκτός από τα Σκόπια να κάνει. Κι άλλη να τελειώσουμε. Έχουμε διάφορα μπροστά μας.
Αν ο κύριος Καμένος αλακάρτ κάθε φορά επιλέγει ακροατήρια και εντάξει, φτάνει πια. Μην δολοφονούμε την. Όχι, εγώ λέω το νοημοσύνη. Εγώ σας λέω το εξής. Να βοηθήσετε εσείς την Νέα Δημοκρατία να ξαναγυρίσει. Είστε τόσο σίγουροι. Να σταματήσει το 8. Είστε τόσο σίγουροι. Να ξαναγυρίσουμε. Εσείς κερδίσατε το 8. Μισό λεπτό, κυρία Γκρίζη. Είχε το λόγο ο κύριος Παρδάκη. Ο κύριος Κούρτς που μιλούσε για τον Δεκάρο. Η απάντησή μου είναι ότι. Τον συνεργάτη τη κυβέρνηση που νοιάζεται με την κίνδυνα στο πλάνη και αναγκάζεται να κάνει ξανά εκλογές. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε την Νέα Δημοκρατία. Και ψηφοδέλτια με καρφωμένο 500 να δουν στον κόσμο πάνω. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να βγουν. Είναι τελειωμένη δουλειά. Και δεν έχει καμία σημασία τώρα αν θα βγούμε με διαφορά 10 μονάδων ή αν θα βγούμε με διαφορά 6-7 μονάδων. Σημασία έχει, και αυτό είναι σημαντικό. Όχι, αντάβγεται. Για να βγείτε. Για να γίνει κυβέρνηση, θέλει πιο ψηφία κυβέρνηση. Σημασία έχει, σημασία όχι διαφορά έχει για να λειτουργήσει σωστά η χώρα ότι πρέπει να βγούμε. Να βγούμε αυτοδύναμοι. Σημασία έχει μια άλλη πολιτική, έτσι. Αγαπητέ μου κύριε Παντζόπουλε. Και έτσι ακριβώς, αυτό συμφωνώ, να υπάρξει μια σαφής κεντροδεξιά χριστιανοδημοκρατική πολιτική. Η οποία θα βάλει τα πράγματα στη θέση. Πάντως εδώ τώρα, το περί της άλλης πολιτικής, εδώ εγώ θα έρθω με τον, να συμφωνήσω με τον κύριο, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, γιατί κοιτάξτε κύριε Ρεφανίτη. Είπαμε κάτι νωρίτερα, εμένα τα μνημόνια θεωρούνταν απαραίτητα στον τόπο μας. Αλλιώς θα ήμασταν στο Καστελόριζο από την πίσω πλευρά. Εθνικό σχέδιο ήθελε. Ακούστε λίγο. Είπατε μια άλλη πολιτική. Όχι, όχι πολιτικές. Είπατε μια άλλη πολιτική. Εσείς, όταν συγκυβερνήσατε σοβαρά. Στο τελευταίο φεγγάρι σας με το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία. Στην πρώτη περίοδο τι άλλαξε. Τα ζάπια. Τότε τα ζάπια. Ακούστε, τα ζάπια. Εμείς τα προκαλέσαμε. Όχι. Μείναμε μόνοι να παλεύουμε. Όχι, σας λέω. Έτσι με τη χώρα όρθια. Όχι, σας λέω. Και έλεγα τα ίδια πρόεδρος. Κύριε Αρβανιτίδη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Κύριε Αρβανιτίδη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Τα ζάπια ήταν αδιέξοδα. Όταν συγκυβερνήσατε σοβαρά οι δυο σας, συγγνώμη λίγο, όταν βάλετε κάτω τα μολύβια και συμφωνήσατε με τους δανειστές. Για ένα email του Χαρδούβελη σας έριξαν ή του ΣΥΡΙΖΑ με εκείνο τον αισχρό τρόπο. Όχι. Ακούστε με λίγο. Σχίζαμε πολιτικά. Τα μνημόνια. Τότε ήταν ακούστε με λίγο. Αυταπάτες. Τότε υπήρξε ένα αποτέλεσμα στην σοβαρή περίοδο για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Σαμαρά Βενιζέλου. Ήρθανε με το αφήγημα σχίζω μνημόνια. Την κάνανε γιάχμα τη χώρα. Μας έκλεισαν τις τράπεζες. Την διαλοέστειλαν. Μας βάλανε σε δημοψήφισμα και μετά κάνανε την τούμπα. Από τότε που κάνανε την τούμπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε και πλεόνασμα να μοιράσει τον κόσμο. Σας πήρε 10. Έχει δίκιο ο κύριος Βαρδαλής. Μονόδρομο ακολουθείτε. Ξέρετε το πακέτο μέτρο πόσο ήταν. Ξέρετε πόσα πήρα το λικό. Ναι, αλλά τώρα έβγαλε πλεόνασμα. Μα αυτή είναι η πολιτική η οποία λέει. Κάνω καβάντζα, στο τέλος πήρα 10, σου δίνω ένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μια αριστερά πολιτική αυτή. Θα με αφήσετε και μετά κάποια στιγμή να μιλήσω έτσι ολοκληρωμένα. Όχι, εγώ την αφήσω. Για να από τη μεσαία τάξη και να δίνω όπως γουστάω. Γιατί τόση ώρα μιλάτε όλοι ολοκληρωμένα. Εγώ σα ευχαριστώ που προσπάθησα να μιλήσω. Ο κύριος Βενιέρης μιλάει πάνω σε μένα, ένα μιλάει πάνω σε μένα, άλλο πάνω σε μένα. Μια γυναίκα γιατί ταλαιπωρεί. Και δεν έχω μιλήσει ολοκληρωμένα. Λοιπόν. Αυτά που είπε λοιπόν ο κύριος Αρβανιτίδης, να σας πω κύριε Αρβανιτίδη όμως από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία, όπως είπε και ο κύριος Βενιέρης, και ο κύριος Βενιέρης που είπε, από τότε που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία από το 2015 και μετά, η χώρα, ο λαός στάθηκε στα πόδια του. Βγήκε από τα μνημόνια όρθιος. Πώς έγινε αυτό. Χωρίς να ψάχνει τα σκουπίδια να βρει να φάει. Χωρίς να... τώρα. Χωρίς μαγκάλια και σκουπίδια, ακόμα αυτά λέτε. Λοιπόν, ναι, σκουπίδια από το 2015 και μετά ήταν τέτοια. Η κοινωνική πολιτική, η οποία εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και άφησε τόσο πολύ τα χρήματα προς την κοινωνική πολιτική, τα οποία ο λαός ήταν. Ξέρετε ότι στον προπολογισμό λιγότερες δαπάνες οι κοινωνικές. Ξέρετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε. Οι δαπάνες είναι λιγότερες. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Είναι λιγότερες. Προσπαθώ τόση ώρα να ολοκληρώσω μια κουβέντα. Δεν με αφήσατε. Είστε τρεις. Και είμαι μόνη μου, τέσσερις με τον κύριο Βενιέρη, δεν με έχετε αφήσει να μιλήσω. Εγώ μαζί σας, σουγκαρίζω. Μία κουβέντα δεν με αφήσει. Εγώ σουγκαρίζω, μαγειρεύω στην Ελλάδα. Πάμε πάρα πολύ. Είμαι σεξιστής, πώς το είπα. Όχι, δεν είστε σεξιστής. Όχι, ο Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης γυρνάει την κουβέντα. Τι χιούμορ έκανε. Γυρνάει την κουβέντα σε κάποια θέματα τα οποία. Εντάξει, για μένα είναι πολύ σοβαρό ακόμη και αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Σοβαρά ήταν για προσέγγιση στην αυγή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ακόμη και αυτό που είπε. Για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της γυναίκας. Για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της γυναίκας. Και εμένα είναι πιο σοβαρό. Γυναίκα με θίγει αυτό το πράγμα. Ναι. Και για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είμαι και γυναίκα. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την μέρα που ήρθε, ο λαός όρθιος στα πόδια του, κατάφερε να μας βγάλει από τα μνημόνια, να βγούμε από τα μνημόνια. Καταφέραμε να έχουμε μια ανάπτυξη τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Καταφέραμε να έχουμε πλεονάσματα. Και να μπορούμε να δώσουμε σήμερα στον ελληνικό λαό να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, τον οποίο οι δικές σας κυβερνήσεις τον πετσόκοψαν. Να καταργήσουμε τον υποκατώτατο μισθό, τον οποίο οι δικές σας κυβερνήσεις τον είχαν φέρει. 670.000 Έλληνες παίρνουν κάτω από 300 ευρώ. Εσείς την είχατε φέρει. Καταφέραμε να δώσουμε 13η σύνταξη, την οποία οι δικές σας κυβερνήσεις την είχαν κόψει.
Και καταφέραμε να δώσουμε στη δυνατότητα, στους Έλληνες να πληρώσουν τα χρέη τους ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία που εσείς τους είχατε χρεώσει γιατί κάνατε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα περισσότερα από τα χρέη είναι από το 2013 και το 2014. Από χρέη. Τότε είναι τα περισσότερα τα οποία χρωστάνε, οι Έλληνες. Όχι σε μένα όμως αυτό. Δηλαδή, μα θέλει να δείτε τα υπόλοιπα των ανίσπραγκτων. Δέστε τα ανίσπραγκτα από το 2014. Τώρα. Από 80 έφτασε 140. Ακριβώς. Δίπλα σχεδόν 60% από το 2014. Να μην λέμε. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός λοιπόν τα ξέρει όλα αυτά, τα ζει καθημερινά. Όχι, τότε ήταν λίγο, ήταν 50. Από 37-50 ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν ξεχνάει. Εντάξει, αυτό είναι μια αδυναμία του κόσμου να πληρώσει. Όταν θα φτάσει στην κάλπη, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα ψηφίσει και θα το δείτε την Κυριακή το βράδυ. Κυρία Εγγλέζη, ακούστε λίγο. Αν εννοείται, αν αναφέρεστε στο ίδιο πράγμα. Τα ανίσπραχτα. Έχει δίκιο ο κ. Σοφανιτίδης. Τα ανίσπραχτα, όταν είχε πει ο Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν τα 37,5. Γίναν 50. Γίναν 50. Και τώρα γίναν 50. Σταδιακά. 80 ήταν πέρσι και τώρα είναι 143. Το ξέρω. 143 δισεκατομμύρια. Και προσέξτε, στοιχεία επίσημα. Όχι παρατήρηση, να σας πω κάτι. Δηλαδή η οικονομία μην νομίζετε πάει καλά, επειδή θα πάρει μια γιαγιά 180-200-300. Δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου για να σας τα δείξω. Σας το λέω εγώ, 142 δισεκατομμύρια. Για να τελειώνει και το αφήγημα περί μνημονίων. Αν τελείωσαν ή όχι, αυτό που τελείωσαν ήταν τα λεφτά. Κατά τον τελείωσε υπό την έννοια ότι δεν δανειζόμαστε άλλο. Άρα λεφτά δεν παίρνουμε. Όχι. Τι υποχρεώσει δεν παίρνουμε. Προσέξτε. Μνημόνιο χωρί λεφτά δεν υπάρχει. Προσέξτε. Μνημόνιο χωρί λεφτά δεν υπάρχει. Άμα δεν δανειστεί δεν υπάρχει. Δεν είναι του Κυπρός. Τι λέτε. Οι 120 δόσεις, αυτό που λέει, περιγράφει η αγαπητή μου συνάδελφο, δεν τελούσε υπό την αίρεση του Eurogroup. Η 13η σύνταξη δεν ήταν θέμα συζήτησης. Και αυτό δόθηκαν με τον τρόπο που δόθηκαν. Τα συγγνώμη, η προστασία της κατοικίας δεν ήταν υπό την αίρεση του Eurogroup. Για αυτά τα ζητήματα που συζητούμε, προς Θεού. Δύο σκέψεις μόνο. Το πρώτο, όπως και αν το βαφτίσετε, το σημερινό αποτέλεσμα που έχουμε τώρα. Εμείς το λέμε βαρβαρότητα για το λαό. Επίσης. Λέω όπως και αν το βαφτίσετε. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των νόμων, όλων των μέτρων και των τριών μνημονίων. Δεν είναι αποτέλεσμα της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε και ψήφισε το τρίτο μνημόνιο δεν είπε τα άλλα δύο είναι αναποτελεσματικά, τα αφήνω στην άκρη και βάζω το δικό μου που φυσάει. Υλοποίησε τα δύο προηγούμενα, ό,τι μέτρα και αν προβλέπαν και πάνω σε εκείνα πρόσθεσε και τα δικά του. Άρα το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα είναι αποτέλεσμα όλων των μέτρων των μνημονίων. Αλλά σας λέει η κυρία Ιγλέζη ότι να όμως είχαμε ένα αποτέλεσμα. Μα σας είπα, προφανώς. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα... Δεν βγάλαμε μόνο πλεόνασμα, είπα και άλλα πολλά πράγματα. Αυτό το αποτέλεσμα που βγάλανε, σας λέω εγώ, ήταν αποτέλεσμα της λειτουργίας των μέτρων που ψηφίστηκαν και με τα τρία μνημόνια. Δεν πήγε κάποιο μέτρο στην άκρη. Λειτουργούσε και τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και λειτουργεί και τώρα. Κανένας νόμος μνημονιακός δεν έφυγε. Καλά, διάκουσα τώρα. Άρα λοιπόν, ο υποκατώτατος, την ευθύνη, συγγνώμη, δεν καταργήθηκε. Ο υποκατώτατος για δεν να καταργηθεί, επειδή σας ακούω πολλές φορές μέτρο. Δεν ήταν μνημονιακό μέτρο. Μα να σας πω, το ξέρετε κι εσείς, τι να σας το πω. Απλά το κρύβετε. Και μάλιστα συνειδητά. Όταν καταργήσατε τον υποκατώτατο, είπατε το εξής απλό πράγμα. Στους επιχειρηματίες θα μειώσουμε το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών κατά 60%, που σημαίνει ακριβώς το ίδιο κόστος που δεν πληρώναν στον υποκατώτατο. Δηλαδή, αυτόν τον υποκατώτατο, την κατάργησή του καλύτερα, την πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι πάλι. Κανένα πρόβλημα δεν έχουν οι επιχειρηματίες. Καταλάβατε. Δεν ανάπτυξη, όταν αλλά δηλαδή. Έχετε δίκιο, αλλά μπορεί να πληρώνετε. Αυτό κάναν. Όχι άλλο λέω. Τι? Μπορεί όμως αυτή η διαφορά που θα πληρώσει το δημόσιο ναι, να προέλθει εμείς. Από μία μηχανή που θα δουλέψει καλύτερα γιατί ο εργαζόμενος παίρνει κάτι παραπάνω. Εντάξτε, ο εργολάβος, ο εργοδότης δίνει κάτι λιγότερο. Να δουλέψει λίγο περισσότερο. Και να πληρώσουμε προηγούμενα να σα ξαναπώ και τώρα. Θέλουμε πλούτο. Θέλουμε να μοιράσουμε. Προφανώς διαφωνούμε. Για ποιον. Προφανώς διαφωνούμε. Πέντε χρόνια πέρα από το ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά, όπως το λέγανε τότε, χρησιμοποιώ τους όρους. Πέρα από τα 14 αεροδρόμια που ήταν επιλογή των κακών άλλων. Που ήταν, όχι, το άθελα να βάλω ακούστε, και τώρα. Ακούστε, ακούστε. Μάθατε. Δεν με αφαίρετε να ολοκληρώσω το επιχείρημά μου. Λέω πέρα από αυτά τα δύο που ήταν έτοιμα και για τα οποία θα περνούσαν πάνω από το πτώμα τους όλα αυτά για να συμβούν. Τα οποία συνέβησαν. Μια επένδυση η οποία σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε μία το ελληνικό. Πέντε χρόνια. Ούτε μα Γιώργο μου, τι είναι αυτά που λες τώρα. Μην συγχωρείς ο Γιώργο, θα τρελαθώ με το ρόλο. Πέντε χρόνια. Μα είναι δυνατό. Δεν είναι δικά σας λεφτά, δεν είναι τα δικά σας. Μα ρε παιδιά, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, με συγχωρείτε. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη σε μια καπιταλιστική Ευρώπη, σε ένα καπιταλιστικό κόσμο, από μια κυβέρνηση της ρυσπαστικής αριστεράς. Τα έχουμε χάσει όλοι.
Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Μια χαρά που. Μια πραγματική ανάπτυξη. Να υπάρξουν ιδιωτικοποιήσει πραγματικέ. Ανάπτυξη πραγματική. Μια χαρά τα έδωσαν. Υπάρχει σοβαρό επενδυτή που θα δει να επενδύσει στην Ελλάδα του Τσίπρα. Η Κόσκο και η Φραπόρτ. Λοιπόν, στην καπιταλιστική λοιπόν, Ευρώπη. Η Φραπόρτ ήρθε επειδή είχαμε προετοιμάσει το έδαφο εμεί. Έτσι και μόνο για αυτό το λόγο. Στην καπιταλιστική Ευρώπη. Πολύ καλά κυβερνάνε οι ακροδεξιοί συνεργάτες του Κούρτς. Εμένα γενικό γραμματέα συμπληρωμού κυβερνητικού έργου. Ποιος θα συζητηθεί αυτό. Εδώ, χθες προχθές, επειδή είπατε για τη Φράπορτ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, συγγνώμη λίγο, μαζεύτηκαν στο Υπουργείο και διαπίστωσαν το εξής. Το λέω και το φίλο μου, τον σύντροφο εδώ του Κουκουέ, για να καταλάβει τι σημαίνει επένδυση. Μαζεύτηκαν οι υπεύθυνοι των αεροδρομίων της χώρας μας. Έχουμε 25 δημόσια αεροδρόμια, τα οποία ρημάζουν, είναι παρακμιακά. Ενώ τα 14 τα οποία ανέλαβε η Φράπορτ. Έχουν όλα βελτιωθεί με ταχύτητα τους ρυθμούς. Και σκέφτονται στο Υπουργείο τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ να βρουν μια άλλη Φράπορτ ή την Φράπορτ για να αξιοποιήσει αυτό αυτά. Αυτό το ξέρετε και κύριε Βενιέρη, ήταν εκεί. Πρέπει να ήμουν εκεί. Και όταν σταυρώνω τον Χριστό δεν ήμουν, να το έχω μάθει. Λοιπόν, είναι σημαντικό κύριε, αυτό που λέτε. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά λέτε κάτι το οποίο. Εγώ δεν έχω δει πάντω καμιά ανακοίνωση να λέει θα σας το δώσω. Ανάστροφα τη. Εγώ δεν έχω δει καμιά ανακοίνωση. Εδώ θα είναι επίσημη θέση ότι μπορώ να σα απαντήσω. Αλλά. Με φήμες δεν μπορώ να συζητώ. Με φήμες. Όταν θα υπάρχει επίσημη γραμμή. Ολοκληρώστε και θα κοιτάξω. Δεν έχω χρόνο. Αν το προλάβω, θα σας το δείξω. Η Φράπορτ έδωσε 1,2 δις για να αγοράσει 14 αεροδρόμια. Και μέσα στη σύμβαση έχει άλλα 500 εκατομμύρια επενδύσεις. Αυτό κάνει. Ξέρετε τι κέρδη θα βγάλει σε 32 χρόνια που έχει πάρει. Τον κόσμο που έχει. Τεράστια κέρδη. Και αυτά τα κέρδη θα βγουν από εμάς. Τον κόσμο που έχει. Αυτό θα κάνει. Ευχαριστούμε. Το ρεκόρ επιβατών βέβαια από τα αεροδρόμια τη Φράπορτ δεν το μετράμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτό που ζούμε, ψηφίζει το κίνημα αλλαγής, εθνική συνεννόηση, άλλη πολιτική έχει ανάγκη η χώρα. Θα έχει μέσα, θα έχει μέσα ευρώ. Θα έχει ευρώ. Αν δεν έχει ευρώ, δεν ψηφίζω. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θέλετε να ξυπλύνετε τα δικά σα. Εμεί θα κυβερνήσουμε τώρα. Πείτε ό,τι θέλετε. Ο κόσμο ό,τι θέλει. Ψηφίζει τη ριζοσπαστική αριστερά για να υπάρχει ο αντίλογο στην καπιταλιστική Ευρώπη και να μην διοικείται η καπιταλιστική Ευρώπη. Ευχαριστώ και του τέσσερι για την ζωντανή. Καταδικάζονται για σκάνδαλα. Ευχαριστώ και του τέσσερι για τη ζωντανή κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εύχομαι ακόμη μια εκπομπή σωστά με την Παρασκευή θα γίνει στι 3 και μετά. Καλό βόλι, έχει δεν έχει το ψηφοδέλτιο ευρώ, θα δούμε τι θα κάνουμε.